Καλησπέρα. Σημερινό βίντεο έχει Punks Romana. Και εν ώψη της αυριανής του συναυλίας στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, που θα κάνουν μαζί με τον Δημήτρη Πουλικάκο, σημερινό αφιέρωμα λοιπόν στους Punks Romana, το μακροβιότερο ελληνικό punk συγκρότημα και πιθανόν και το μακροβιότερο γενικά ελληνικό συγκρότημα. Οι Punks Romana ιδρυθήκανε το 1982, έχουν κλείσει δηλαδή 42 χρόνια ζωής. Με τη σύνθεση Frank στο τραγούδι, Γιάννης Βασιλιάδης Γούντι στην κιθάρα, Χρήστος Αθανασάκος Χούλιο στο μπάσο και Δημήτρης Δημητράκας στα τύμπανα. Αυτοί οι τέσσερις από τότε μέχρι και σήμερα είναι ακριβώς οι ίδιοι πατρωμά, η ίδια σύνθεση. Πάμε να δούμε τη δισκογραφία τους ένα-ένα. Πούμε ότι η πρώτη τους συμμετοχή ήταν το 1985 στη punk συλλογή με τίτλο Διατάραξη Κοινής Υγείας, όπου εκεί συμμετείχανε με δύο τραγούδια. Και το πρώτο τους full album ήρθε το 1987 και είναι αυτό εδώ. Παιδιά στα όπλα, 1987. Τραγουδάρες μέσα, Έλληνες, μηχανικό μωρός, ολικόχος ενός νέου συστήματος, παιδιά στα όπλα, κομματάρες. Ένα κλασικό punk album. Παιδιά στα όπλα, 1987. Μετά από δύο χρόνια ακολούθησε το επόμενο άλμπουμ, το 1989. Αυτό εδώ, Αντάρτες Πόλεων. Κομματάρες και εδώ, καταστολή στο περιθώριο, το γράμμα, rock and roll βοήθειες, ραδιοκατάληψη, δε χιλιόμετρα πικόλαση, κομματάρες. Εδώ, Punks Romana, Αντάρτες Πόλεων, 1989. Τέσσερα χρόνια μετά, το 1993, το επόμενο άλμπουμ, το τρίτο τους, είναι αυτό εδώ. Σπάσε τη γραμμή. Κομματάρες και εδώ. Συναγερμός. Ξαφνική βροχή. Το τραγούδι του ποταμού. Σπάσε τη γραμμή. Φοβερά κομμάτια εδώ. 1993. Σπάσε τη γραμμή. Μετά από αυτό το άλμπουμ ακολούθησε ένα live. Το Nice Rouse το βγάλω το 1994 και το 1996 βγάλανε ένα EP με τέσσερα τραγούδια, το Διαγωγή Κοσμία. Δεν τα έχω αυτά να σας τα δείξω, το Nice Rouse το live και το Διαγωγή Κοσμία το EP. Επόμενο full length εδώ, 1999, Κράτος Κλειστών. Ακούμε και το μόνιμο κομμάτι εδώ από πίσω παίζει, Κράτος Κλειστό. Φοβερά κομμάτια και εδώ, Διαγωγή Κοσμία, το γράμμα σε άλλη εκτέλεση, το Νεκρόπολης, το Κράτος Κλειστών, Ζορμπάς Δε Πανκ, τον άνθρωποι, φοβερό άλμπουμ και αυτό. Κράτος Κλειστών, 1999. Και τελευταίο άλμπουμ που ήρθε 7 χρόνια μετά, το 2016, είναι αυτό εδώ, το Punks Americana. Από το 2016 έως σήμερα δεν έχουν βγάλει κάποιο άλλο άλμπουμ, το τελευταίο τους ήταν αυτό. Έχουν περάσει 8 χρόνια. Ελπίζω να βγάλουν σύντομα ένα νέο άλμπουμ. Γενικά δεν έχουν βγάλει, όπως είδατε, πολλά άλμπουμ Punks Romana όλα αυτά τα χρόνια, 42 χρόνια, και έχουν βγάλει μόνο
5 full album και ένα EP και ένα live. Πάντα βγάζαν άλμπουμ όταν είχαν κάτι να πούνε οι Pax Romana. Δεν έχουν fillers, είναι όλα τα κομμάτια ένα και ένα στα άλμπουμ τους, είναι όλα φοβερά. Αυτά ήτανε. Θα είμαστε αύριο εκεί στο live στην Τεχνόπολη. Αναμένουμε ένα δυναμικό live όπως κάνουν πάντα οι Pax Romana. Πάντα έχουν δυναμικά live. Σε επικοινωνία με το κοινό. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.